Την 51η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Απόστολου Ανδρέα, προστάτη της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ετοιμάζεται να γιορτάσει φέτος η Πάτρα και η Ιερά Μητρόπολη. Να προσκαλέσω τον πατραϊκό λαό, τον ιερό κλήρο, τους ενδημοτάτους άρχοντας, αλλά και όλους τους ευσεβείς, φιλεόρτους, φιλοθέους, φιλαγίους πατρινούς, να τιμήσω με τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα στις 23 και 24 του μηνός Σεπτεμβρίου, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, επί τη 59η επετείο της επανακομιδής της επτής και τιμίας κάρας του Πολιούχου των Πατρών, του Ιδρυτού και Προστάτου της των Πατρέων Εκκλησίας, όπως μνημονεύομαι στις Ιερές Ακολουθίες του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Και βέβαια είναι γνωστό το γεγονός ότι ο Απόστολος Ανδρέας ηθέλησε και διαπρεσβειών του ο Κύριος οικονόμησε ώστε να εισακουστούν οι προσευχές των πατρέων, αιώνων προσευχές αγαπητοί μου, και να επανέλθει η Αγία Κάρα στην πόλη του μαρτυρίου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Ο Άγιος Ανδρέας υπήρξε ο πρώτος μαθητής από τους 12 που κλήθηκε στο Αποστολικό Αξίωμα και γι' αυτό ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Η επέτειος αυτή είναι σημαντική για την πόλη των Πατρών αλλά και για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας και για όλη την Ορθοδοξία, διότι η Αγία Κάρα του Αποστόλου Ανδρέου επέστρεψε μετά από 504 χρόνια από την Εσπερία, όπου ευρίσκεται από το 1460 μετά Χριστό, όπου έφυγε ο Θωμάς Παλαιολόγος, αδελφός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου για τη Δύση, έχοντας στα χέρια του και την Αγία Κάρα του Αγίου Απόστολου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, την οποία το 1462 την παρέδωσε στο Πάπα Πίο της Ρώμης. Αυτή είναι η Πάτρα, αδελφοί μου, αυτοί είμαστε, ευγενείς, ευσεβείς, φιλόθεοι, φιλάγιοι. Αγαπούν οι πατρινοί τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα όσο τίποτε άλλο, μετά Θεών βέβαια και μετά την Κυρίαν Θεοτόκων. Γι' αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι και το Σάββατο στις 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, που θα γίνει ο μεγάλος πολυαρχιερατικός Εσπερινός, θα είμαστε όλοι εκεί. Την 26η Σεπτεμβρίου του 1964 η κάρα του Αγίου Ανδρέου μετά από 500 χρόνια ξαναγύρισε στην Πάτρα. Σήμερα φυλάσσεται στο νέο Ιερό Ναό. Εκτός από την Αγία Κάρα, στον παλαιό ναό του Αγίου Ανδρέου φυλάσσεται ένα μικρό τεμάχιο δακτύλου του Αγίου, δωρηθέντος το 1847 στο ναό από το Ρώσο Αυλικό Μουράγεφ, ο οποίος το είχε αποκτήσει κατά την επίσκεψή του στη σκήτη του Αγίου Ανδρέου του Αγίου Όρους. Και την Κυριακή στις 24 του μηνός, το πρωί στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ο λαός των Πατρών θα δώσει το παρόν και βεβαίως στη μεγαλειώδη Λιτανία που θα γίνει το απόγευμα, θα ξεκινήσω με 6 παρατέταρτο από τον Άγιον Ανδρέα, τον ναό του Αγίου Ανδρέου, για να είμαι ακριβής. Θα φτάσουμε στην Ιχθυόσκαλα όπου θα γίνει ο αγιασμός και εν συνεχεία μέσα διαθαλάσσεις μάλλον θα γίνει το πρώτο μέρος της Λιτανίας και εν συνεχεία η δοξολογία στην πλατεία Τριών Συμμάχων και από εκεί θα γίνει το δεύτερο μέρος της Λιτανίας, της μεγαλειώδους Λιτανίας για τη Σοδού Αγίου Ανδρέου και θα φτάσουμε στο ναό του Πολιούχου μας.